Χαίρετεν Κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, με την χάρη του Θεού είμαστε και πάλι μαζί στην καθιερωμένη μας εκπομπή για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Κυριακή δεκάτη του Λουκά. Και η περικοπή την οποία θα μελετήσουμε σήμερα είναι από το κατά Λουκάν Ιερό Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13 στίχη 10 έως 17. Το πρωτότυπο κείμενο όπως το έγραψε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς και στην συνέχεια την ερμηνεία του. Το καιρό εκείνο ειν διδάσκον ο Ιησούς εν μιά των συναγωγών εν τη Σάβαση και ειδού γυνή ειν πνεύμα έχουσα ασθενίας έτι ε, δέκα και οχτώ και ειν συγκύπτουσα και μη δυναμένη ανακύψε εις το παντελές. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς προσεφώνησε και είπεν αυτή «Γίνε, απολέλησε της ασθενείας σου» και επέθηκεν αυτή τα σχήρας και παραχρήμα ανορθώθη και εδόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος αγανακτών ότι το Σαββάτο εθεράπευσε ο Ιησούς έλεγε το όχλο «Έξι μέρε εισήν» ενές δι εργάζεστε, εν σουν ερχόμενοι θεραπεύεσθε, και μη τη μέρα του Σαββάτου. Απεκρίθηουν αυτό ο Κύριος και είπεν, «Υποκριτά, έκαστο σιμων το Σαββάτο, ουλί τον βούν αυτού, ή τον όνον από τις φάτνης και απαγαγών ποτίζει, ταύτην δε θηγατέρα Αβραάμ μουσαν». Είναι έδισεν ο σατανάς, ιδού δέκα και οχτώ έτη, ου και διληθήνε από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου. Και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτό, και πάσο όχλος έχερεν, επί πάση της ενδόξης της γινωμένης υπ' αυτού. Ο Κύριος μας δίδασκε σε μία συναγωγή, Οπότε βλέπει εκεί μία συγκύπτουσα γυναίκα, η οποία ήταν πολύ κυρτωμένη, χωρίς να μπορεί να σηκώσει καθόλου όρθιο το κεφάλι της. Δεν ήταν φυσική η αρρώστια εκείνης της γυναίκας. Ο πονηρός διάβολος βασάνιζε την ευσεβή αυτή γυναίκα επί 18 ολόκληρα έτη. Ο Κύριος όμως δεν είδε μόνο την εξωτερική στάση του σώματός της αλλά ως παντογνώστης διέκρινε και την βαθιά της πίστη και την πολύ της ευσέβεια. Αν και ήταν καμπουριασμένη και με πολύ κόπο έσερνε τα βήματά της, δεν παρέλειπε το ιερό καθήκον να βρίσκεται στην συναγωγή για να ακούει τον Λόγο του Θεού. Απευθύνθηκε λοιπόν ο Χριστός στην ευσεβή συγκύπτουσα και της λέγει «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι και ελευθερώνεσαι από την ασθένειά σου». Και καθώς έλεγε τα λόγια αυτά, έβαλε επάνω της τα θαυματουργικά του χέρια και ό του θαύματος». Την ίδια στιγμή η γυναίκα σηκώθηκε και στάθηκε όρθια και δόξαζε τον Θεό για την θεραπεία της. Μεγάλο το θαύμα για το οποίο όλοι έπρεπε να δοξάσουν τον Θεό και πρώτος από όλου ο αρχισυνάγωγος για να δείξει το καλό παράδειγμα. Αλλά αυτός, επειδή ήταν άνθρωπος φθονερός και δεν είχε αγάπη μέσα του, γεμάτος θυμό και αγανάκτηση, διότι κατά την ημέρα του Σαββάτου θεράπευσε ο Ιησούς την συγκύπτουσα, έλεγε στο πλήθος του λαού, «Έξι ημέρες πρέπει να εργαζόμαστε». Αυτές λοιπόν τις έξι ημέρες να έρχεστε και να θεραπεύεστε, όχι την ημέρα του Σαββάτου. Πρέπει να τηρούμε την αργία του Σαββάτου, όπως ορίζει ο Μοσαϊκός Νόμος. Ο Αρχισυνάγωγος είπε να έρχεστε άλλες μέρες να θεραπεύεστε. Ποιος όμως να την θεράπευε. Δεν σκέφτηκε ο Αρχισυνάγωγος ότι και οποιαδήποτε άλλη μέρα της εβδομάδος και αν πήγαινε εκεί η συγκύπτουσα, αυτός δεν είχε την δύναμη να την θεραπεύσει. Τώρα την υγεία της η την οφείλει στην θαυματουργική ενέργεια του Κυρίου. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στον αρχισυνάγωγο «Υποκριτά, εσύ που κάτω από το πρόσχημα της αργίας του Σαββάτου κρύβεις φθόνο και μοχθηρία, απάντησέ μου, ο καθένας από εσά κατά την ημέρα του Σαββάτου δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από την φάτνη για να πάει να το ποτίσει χωρίς να παραβαίνει την αργία του Σαββάτου. Αυτή λοιπόν η γυναίκα που είναι απόγονος του πιστού Αβραάμ και την βασάνιζε για 18 χρόνια ο σατανάς με την ασθένεια που της προκάλεσε δεν έπρεπε να ελευθερωθεί από την βασανιστική της ασθένεια κατά την ημέρα του Σαββάτου. Σαν να του είπε ο Χριστός δηλαδή ότι τα ζώα σας τα έχετε καλύτερα από τους ανθρώπους. Τα ζώα σας την ημέρα του Σαββάτου και τα ποτίζετε και τα πηγαίνετε να φάνε, αλλά αυτή η γυναίκα που δεν παρεύει κάποια εντολή απέναντίας ήρθε στην συναγωγή για να ακούσει τον Λόγο του Θεού και να προσευχηθεί και θεραπεύτηκε από την ασθένεια που την είχε δέσει ο σατανάς. Δεν έπρεπε λοιπόν αυτή η γυναίκα που ήταν τέκνο του Αβραάμ να θεραπευθεί. Τα αποστομωτικά αυτά λόγια του Κυρίου έκαναν τους εχθρούς του να ντροπιαστούν. Ο λαός όμως που έβλεπε τα ένδοξα και θαυμαστά έργα του Κυρίου χαιρόταν πολύ. Και εδώ τελειώνει η Ευαγγελική Διήγηση. Το σημερινό Ευαγγέλιο, αγαπητοί αδελφοί, μας παρουσιάζει δύο διαφορετικούς τύπους την συγκύπτουσα και τον αρχισυνάγωγο. Δύο προσκυνητές του Θεού με ολότελα διαφορετικές ψυχικές διαθέσεις. Φαινομενικά ήσαν και οι δύο ευσεβείς. Επί της ουσίας όμως ευσεβείς ήτο μόνο η άρρωστη γυναίκα. Ο αρχισυνάγωγος υποκρίνεται ότι είναι καλός, ότι είναι ευσεβείς και ενδιαφέρεται δήθεν για την πιστή τήρηση του νόμου και της αργίας του Σαββάτου αλλά μέσα στην ψυχή του φωλιάζει το μίσος και η κακία. Δεν τολμά να ελέγξει τον Ιησού κατά πρόσωπο, αλλά τα γεμάτα πίκρα και αγανάκτηση λόγια του αναφέρονται στον ίδιο. Προσποιείται τον Θεοσεβούμενο, αλλά το πάθος τον προδίδει και η απάντηση του Χριστού τον αφοπλίζει. «Αν εσείς για τα ζώα σας φροντίζετε το Σάββατο», του λέγει, «και τα παίρνετε αυτά για να τα ποτίσετε, γιατί ο Θεός να μην βοηθήσει το πλάσμα του αυτό. Και ταύτα λέγοντος αυτού, κατησχύνοντο πάντες οι αντικείμενοι αυτό. Ο Χριστός ξεσκέπασε την ευσεβοφάνεια του αρχισυναγόγου. Ποια είναι όμως η ευσέβεια και ποια είναι η ευσεβοφάνεια. Η ευσέβεια είναι ο σεβασμός προς το Θεό. Η υποταγή, η υπακοή και η συμμόρφωση της ζωής μας Προς το θέλημα του Θεού. Η βαθιά και γνήσια πίστη προς το Θεό. Η εξωτερήκευση όλων των Αγίων συναισθημάτων της ψυχής. Η ευσέβεια στην πιο λαμπρή μορφή της είναι η πίστη στην πιο τέλεια έκφραση. Φλογερή αφοσίωση στον ακριβοπόθητο Χριστό. Η ευσέβεια είναι η πίστη στην πράξη. Η καινούρια κατά Χριστόν ζωή κατά την οποία καλούμαστε όλοι να απαρνηθούμε τον παλαιό άνθρωπο και να ζήσουμε ευσεβώς εν Χριστώ Ιησού. Η ευσέβεια είναι η αληθινή μίμησης του Χριστού. Ο Χριστός είπε «μιμητέ μου γίνεσθε». Είναι ο ασταμάτητος αγώνας για την ηθική τελειότητα και την εσωτερική αναγέννηση. Είναι ο ανακαινισμός της ψυχής, η ειλικρίνεια σε όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής. Ο ευσεβής άνθρωπος είναι ο ήρωας που γνωρίζει να αντιστέκεται στην δύναμη του κακού. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου λέει η Παλαιά Διαθήκη, το οποίο σημαίνει ότι η αρχή της σοφίας, η πραγματική σοφία, η κατά Χριστόν σοφία είναι ο φόβος, δηλαδή ο σεβασμός προς το Θεό. Και η πιο τέλεια από όλες τις επιστήμες είναι το να απέχει κανείς από τα πάθη του όσο μπορεί ανθρωπίνος. Οι αγωνιστές της τελειότητος λαμβάνουν ως βραβείο τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας, βουλής και ισχύος, σοφίας και συνέσεως, πνεύμα φόβου Θεού. Οι ευσεβείς άνθρωποι μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι επιστολή Χριστού, γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υποπάντων. Υπάρχει όμως και η ευσεβοφάνεια, η οποία συνοδεύεται από φαρισαϊσμό και έπαρση. Ευσεβοφανής ήταν ο αρχισυνάγωγος, ο οποίος προσευχόταν και λάτρευε το Θεό με το στόμα, όχι με την καρδιά του. Χρησιμοποιούσε λόγια της Αγίας Γραφής, αλλά στην καρδιά του μέσα φόλιαζε το μίσος και η κακία. Ήταν πιστό όχι ουσιαστικά, αλλά τυπολατρικά και εφαινομενικά για το θεαθήνα της ανθρώπης. Οι ευσεβοφανείς έχουν ψεύτικη ευσέβεια, υποκριτική και επίπλαστη. Είναι τακτικοί στις εκκλησίες, ανάγουν κεριά, προσκυνούν επιδεικτικά τις εικόνες, κάνουν μεγάλους σταυρούς. Όταν όμως αναχωρήσουν από το ναό, η ζωή τους και η διαγωγή τους είναι κάθε άλλο παρά χριστιανική και θεάρεστη. Είναι σβηστοί λιχνοστάτες, Λάμπες καμένες. Έχουν υποτίθεται εμφάνιση χριστιανική, αλλά επί της ουσίας είναι ξένοι προς το Θεό. Ο Θεός, διαστόματος του προφήτου Ισαΐου, λέει «Εν τις χείλες είναι αυτόν τιμώσιμε, η δε καρδία αυτών πόρο απέχει απ' μου». Με τιμούν δηλαδή φαινομενικά υποτίθεται με τα χείλη τους, αλλά η καρδιά τους απέχει πάρα πολύ μακριά από μένα όλα αυτά που λέει η Αγία Γραφή, όλα αυτά που δίδαξαν οι Άγιοι Απόστολοι, όλα αυτά που δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες των Οικουμενικών Συνόδων, πρέπει να τα κάνουμε βίωμα και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, όσο το δυνατόν μπορούμε. Πρέπει τουλάχιστον να παραδεχθούμε τα σφάλματά μας και να ζητήσουμε δύναμη από τον Χριστό να αγωνιστούμε να είμαστε συνειδητοί χριστιανοί ορθόδοξοι και όχι απλά ευσεβοφανείς, διότι η ευσεβοφάνεια δεν έχει κανένα απολύτως περιεχόμενο. Με την ευσεβοφάνεια δεν ξεγελάει κανείς το Θεό, αλλά τον εαυτό Του. Ο Θεός ου Και όταν ξεγελάμε τον εαυτό μας, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα κλείσουν οι πόρτες του Παραδείσου. Η ειλικρίνεια στην σχέση μας με το Θεό είναι αυτή που θα μας ανοίξει τον δρόμο του ουρανού και ο δρόμος που οδηγεί στον ουρανό ονομάζεται οδός ευσεβίας. Στο σημείο αυτό άλλη μία συνάντησή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, σας εύχομαι καλόν αγώνα για την σωτηρία της ψυχής, με την ευλογία του Τριαδικού μας Θεού, με τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν γέννητο. Καλή και ευλογημένη Κυριακή ημέρα του Θεού.